Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε τέλεια. Αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι της σειράς House Project με την ανακαίνιση σπιτιού που κάνουμε συνεργασία με τη Leroy Merlin, κορυφαία εταιρεία σε ό,τι έχει να κάνει με ιδιοκατασκευές και ανακαινήσεις. Αν κάτι θες να φτιάξεις, κάτι να επιδιορθώσεις, κάτι να αλλάξεις στο σπίτι σου, εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι αλλά και τη βοήθεια για να το κάνεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα διάφορα πράγματα τεχνολογίας που έχουμε βάλει. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχετε ζητήσει άπειρες φορές, είναι κάτι το οποίο το έχετε σχολιάσει πάρα πολλές φορές, έχετε προτείνει πράγματα και είναι αλήθεια ότι βάλαμε διάφορα πράγματα. Δεν το κάναμε υπερ full έξυπνο, όλα αυτοματοποιημένα, αλλά κάναμε κάποια πράγματα που θεωρούμε και σημαντικά και πάρα πολύ χρήσιμα και fun. Και σε αυτό το βίντεο θα σας τα δείξω όλα αυτά. Και αν κάτι από αυτά σας αρέσει πιο πολύ και θέλετε να το αναλύσουμε περισσότερο, ίσως το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Για να σας προλάβω βασικά, επειδή ξέρω ότι θα προωθείτε με τα φώτα. Τα φώτα θα τα κάνω ένα άλλο βίντεο γιατί το έχετε ήδη ζητήσει στο Instagram. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα όταν σας έκανα, ανέβασα κάποια stories με τα έξυπνα φώτα, για να κάνω πιο αναλυτική παρουσίαση. Τώρα θα τα δείτε λίγο, αλλά αναλυτικά θα τα δείτε σε άλλο βίντεο. Επίσης θα δείτε διάφορα άλλα ωραία πραγματάκια και ελπίζω να σας δώσω και ιδέες. Και εννοείται όσο τα βλέπετε θέλω και εσείς να σκέφτεστε και να προτείνετε πράγματα στο τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε! Αυτός είναι θερμοστάτης. Έξυπνος θερμοστάτης. Συνδέεται με το ίντερνετ, με το Wi-Fi και μπορείς να τον ελέγξεις εξ αποστάσεως. Και ας μένεις στο σπίτι σε ένα άλλο δωμάτιο και θες να ανεβάσεις τη θέρμανση. Αλλά και αν είσαι εκτός σπιτιού, για παράδειγμα γυρνάς από ένα ταξίδι και είναι κρύο το σπίτι και μπαίνεις online, ανάβεις τη θέρμανση και όταν γυρνάς στο σπίτι είναι ήδη ζεσταμένο. Εννοείται πως μπορείς να το προγραμματίσεις, να κάνεις διάφορα πράγματα και σου δείχνει και την υγρασία. Καλή φάση. Αυτό είναι το κουτί του έξυπνου θερμοστάτη, είναι Siemens. Δεν είναι χορηγία αυτό το πράγμα, τον αγοράσαμε κανονικά. Απλώς σας το δείχνω επειδή σκεφτόμαστε να πάρουμε ή αυτόν ή τον Legrand, είχε δύο παρόμοιους. Απλώς αυτός, σε αυτό το μέγεθος, χώραγε καλύτερα εδώ, ανάμεσα στις δύο κάσεις τις πόρτες, ενώ ο άλλος ήταν μακρόστενος. Εδώ κάτω από το χέρι μου είναι ο συναγερμός, αλλά δεν μπορώ να σας το δείξω για ευνόητους λόγους. Αυτό είναι φως ασφαλείας. Θα σου το ξαναέδειξα, αλλά σου το ξαναδείχνω επειδή είναι πολύ cool. Ανάβει αν πέσει ο γενικός και έτσι δεν ψάχνεις για φακό αν γίνει διακοπή ρεύματος. Αυτά είναι τα έξυπνα φώτα, η σειρά Hue της Philips. Είναι super, είναι εξαιρετικά, τα χωρετευτεί. Αυτό είναι το βασικό πακέτο που έχει μέσα τον εγκέφαλο, το bridge, τρία φώτα και ένα dimmer, διακόπτη. Αυτή είναι η λεντοτενία. Αυτό σποτάκι. Αυτό είναι η λάμπα η κλασική με το βίδωμα το ε27. Και αυτή είναι η λάμπα κερί με το βίδωμα το ε14. Και υπάρχει αυτό εδώ το επικό φως που θα το δείτε στο σχετικό βίντεο, γιατί αυτό είναι τέλειο και θέλω να σας το δείξω αναλυτικά. Ωραία. Αυτός είναι ο εγκέφαλος των έξυπνων φωτών, το Hue Bridge της Philips. Εδώ συνδέονται όλα τα φώτα του σπιτιού και προγραμματίζονται. Και αυτό είναι το κεντρικό Wi-Fi router. Το router της εταιρείας παρόχου ίντερνετ δεν έρχεται σε αυτό το χώρο. Το ίντερνετ έρχεται εδώ με καλώδιο. Και το καλώδιο πάει στον τοίχο και με εσωτερική καλωδίωση σε όλο το σπίτι. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν ethernet έξοδο. Τηλεόραση, πήραμε αυτό το έπιπλο γιατί τη βιδώνεις πάνω και δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Και είναι πολύ ωραίο και χρήσιμο και επίσης μπορείς να την πας όπου θέλεις και μέχρι και να τη χρησιμοποιήσεις σαν monitor για κάτι. Βέβαια τα καλώδια όλα είναι εκεί πέρα. Ναι, το ξέρω, είναι λίγο ένα σπαγκέτι και θα μπορούσαν να μπουν και εδώ μέσα, αλλά δεν τα έχουν βάλει. Και εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά. Απλώς αυτό εδώ σου δεν χρειάζεται. Αυτό εδώ. Αυτό είναι. Ναι. Ορίστε, τώρα το έκανα καλύτερο. Ναι, είναι λίγο καλύτερο, αλλά πάλι έχει άπειρα καλώδια. Και είναι το μαύρο είναι το HDMI για να μπορούμε να συνδέουμε το λάπτοπ κατευθείαν στην τηλεόραση. Εντάξει, μπορώ να τα συμμαζέψω λίγο. Θυμίζομαι για το ωραίο μου συμμάθησε μας τα καλώδια. Στην κουζίνα δεν έχει πολλά έξυπνα πράγματα παρά μόνο τα φώτα που αλλάζουν από εδώ χρώμα.
Αυτό το πήραμε από το Leroy και είναι και αυτό έξυπνο. Ανάλογα με το πόσες φορές χτυπάς τον διακόπτη, αλλάζει η ένταση του φωτός. Δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα είναι πολύ πιο ήρεμο σαν φως. Περιμένω να κλείσω το άλλο. Τώρα είναι σαν πιο ήρεμο. Τώρα είναι πιο δυνατό. Ο φούρνος μας είναι αρκετά έτσι σοφιστικέ και ξυπνός, αρκετά καλός και είναι πολύ, είναι ασφαλής, έχει τετραπλό τζάμι για να μην καίει απ' έξω. Αλλά τίποτα τρελό, δεν συνδέεται με Wi-Fi και έτσι, αλλά είναι πολύ καλός σαν κατασκευή και σαν φούρνος γενικά. Εδώ το αποθηκάκι, ανάβει αυτόματα το φως. Γιατί έχει το φωτοκύτταρο συνδεδεμένο στα φώτα. Για να μην χρειάζεται να ανάβουμε το διακόπτη με το που μπαίνει στο αποθηκάκι, ανοίγει το φως. Εδώ στο αποθηκάκι έχουμε και microwave, αφοριστικά βάτζες πράγματα, πάμπερς, χαρτιά, νερά. Το άλλο αποθηκάκι του hall έχει εδώ αυτή την ντουλάπα, η οποία εδώ είναι λίγο για εξοπλισμούς και για να φορτίζουν και γι' αυτό λόγο κάνει τρύπα εκεί πέρα στην ντουλάπα για να έρχεται μέσα το ρεύμα σε ένα πολύμπριζο και να φορτίζουμε μπαταρίες. Τέλεια. Ώστε να μην χάσκουν καλώδια σε τραπέζια και έτσι. Να είναι όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα. Στο μεγάλο μπάνιο, ένα από τα έξυπνα πράγματα που έχουμε είναι αυτό εδώ το θερμόμετρο. Το έχω βιδώσει ανάμεσα στη φρύση και το καλώδιο του τηλεφώνου. Αυτό είναι για το μπάνιο της μικρής, αλλά ακόμα δεν κάνεις αυτό. Τώρα κάνεις αυτό. Τέλος πάντων. Και με το που ανοίγεις τη φρύση σου δίνει θερμοκρασία. Αλλά νομίζω και να μην έχεις παιδάκι είναι ωραίο να έχεις αυτό, να ξέρεις με τη θερμοκρασία κάνεις μπάνιο για να, ας πούμε, αν σου τη σπάει να τεστάρεις πρώτα με το χέρι πάνω σου το νερό, με αυτό μπορείς να ξέρεις ποια θερμοκρασία σε βολεύει και κατευθείαν να το πηγαίνεις εκεί πέρα. Τέλεια. Έξυπνο είναι και το πλυντήριό μας, και αυτό δεν είναι χορηγία, παρότι μπορεί να δείτε τη μάρκα. Συνδέεται και με το Wi-Fi, συνδέεται με Wi-Fi στο δίκτυο του σπιτιού και μετά μπορείς να ελέγχεις τα πάντα με εφαρμογή. Έχει εδώ τις βασικές λειτουργίες, αλλά όταν βάλεις την εφαρμογή μπορείς να επιλέξεις πιο πολλά πράγματα σε λεπτομέρειες πάνω στο τέτοιο. Είναι λίγο διαστημικό σαν πλυντήριο. Εντάξει, σαν πλυντήριο δεν είναι τόσο μα τόσο καλό τελικά, αλλά είναι εύχριστο και εντάξει είναι μεγάλο. Είναι 9 κιλά, νομίζω μας κάνει τη δουλειά μας καλά. Και η εφαρμογή του δεν είναι πάρα πολύ εύχριστη. Καλή, αλλά όχι τέλεια. Πολύ σημαντικό gadget είναι φως νυχτός που το έχεις πάντα στην πρίζα και ανάβει όταν δεν υπάρχει φως. Και τη νύχτα αυτό είναι φανταστικό φως και επειδή πας στην τουαλέτα και δεν χρειάζεται να ανάψεις το μεγάλο φως και να τυφλωθείς, αλλά και επειδή ακόμα και όταν αλλάζουμε τη μικρή, αυτό το φως αρκεί. Γιατί όταν την αλλάζουμε εδώ, το βάζουμε την αλλαξιέρα και με αυτόν τον τρόπο έχει φως από εκεί. Και για εμάς ας πούμε είναι 3-4 τη νύχτα και δεν θέλουμε πολύ φως γιατί είμαστε στον ύπνο μας κι εμείς. Εδώ είναι τέλεια για να την αλλάξουμε την ηλέκτρα. Τώρα που μίλησα όμως για φώτα νυχτός, αυτό εδώ είναι πολύ καλύτερο γιατί είναι 3-1. Όταν βγαίνει από την πρίζα ή όταν κόβεται το ρεύμα, ανάβει πολύ πιο δυνατά. Αλλά αυτό μπορείς να το βγάλεις και να το χρησιμοποιήσεις σαν φακό. Ένας φακός που πάντα ξέρεις που είναι, γιατί τον έχεις σε μία μπρίζα του σπιτιού που ξέρεις ότι είναι εκεί. Και αν χρειάζεσαι ένα φακό, παίρνεις αυτό, το βγάζεις από εκεί. Έχει εσωτερική μπαταρία. Έχει επίσης αισθητήρα, δηλαδή όταν έχει φως, σβήνει ή χαμηλώνει. Και αν κοπεί το ρεύμα, ανάβει. Αυτό είναι το computer room, το γραφείο μου, το studio. Εδώ δουλεύω και κάνω μοντάζ, μετέφερα όλο τον υπολογιστή εδώ και είναι τέλεια. Βασικά γιατί είναι αρκετά μινιμαλιστικό, καθαρό κτλ. Και έχω βάλει και εδώ μια λεντοτενία έξυπνη και μπορώ να αλλάζω τα φώτα και τα σενάρια και μπορώ να αλλάξω και τα χρώματα. Σας ρώτησα στο Instagram ποιο χρώμα σας αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ και μου είπατε οι περισσότεροι το μπλε, γιατί με λένε μπλέτσα. Ηχεία, δύο οθόνες, κάποια στιγμή μπορεί να έχω δύο ίδιες, αλλά τέλος πάντων τώρα κάνω τη δουλειά μου με αυτές τις δύο. Μικρόφωνο, ακουστικά, mouse, πληκτρολόγιο, μια κάμερα Sony RX0 Mark II, την αγαπάω πάρα πολύ. Άνοιξαν και οι οθόνες επειδή κουνήσαμε το mouse.
Και εδώ, ταραν, είναι σκληροί δίσκοι, ραφάκια, νερά, UPS για το ρεύμα και άλλη σκληρή δίσκη, κεντρική μονάδα. Και βασικά έχω αυτό εδώ για να μπορώ να το κλείνω και να έχω ησυχία για να κάνω σπικάζ. Αλλά εντάξει, το περισσότερο καιρό το έχω συνήθως ανοιχτό για να παίρνει αέρα. Τα ηχεία είναι Maki HR628, τα έχω πάρα πολύ καιρό. Τα έχω κάπου από το 2002, τα είχα πάρει όταν είχα, ήμουν απορρομένος με παραγωγή μουσικής και έφτιαχνα τραγούδια στο home studio. Και είναι το μόνο πράγμα σε όλα αυτά εδώ που το έχω τόσο παλιά. Όλα τα άρα, υπολογιστές, μονάδες, μικρόφωνα, οθόνες κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα. Γιατί όλα αυτά τα αλλάζεις κάθε τόσο, ενώ αυτά είναι τόσο θηρία. Ας πούμε τα αγοράζεις μια φορά, καλά ηχεία και τα έχεις για πάντα. Η καρέκλα μου είναι τύπου gaming chair, πολύ άνετη. Σας την είχα ξαναδείξει παλαιότερα, δεν είναι καινούρια. Και αυτά. Θα κάνω κάποια βιντεάκια εδώ πέρα, δεν θα κάνω άλλο αναλυτικό. Το είδατε το computer room, είδατε περίπου τα πράγματα που έχω. Αυτά. Γράψτε όμως κάποιο σχόλιο αν έχετε σχετικό από κάτω. Το αγαπημένο μου φως, ο ανανάς, που όταν πατάς εδώ αυτό το κουμπί, ανανάβει. Επειδή θα ρωτήσετε, έχουμε βάλει ίντερνετ 200, fiber. Δεν χρειάζεται να σας πω μάρκα, αν διατίθεται στο χώρο σας, μπορεί να σας το φέρει και η Cosmote και η Wind και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Αρκεί να έχει δυνατότητα ο χώρος στο μέρος που μένετε. 90 download, εντάξει 200 διαφημίζουν, 90 μου δίνει πάντα. Και upload κάπου, ναι, 16-17, που είναι εξαιρετικό. Α, 18. Τέλεια. Να το αυτό το φως. Να το. Τέλειο φως. Κοιτάξτε πόσο τέλεια φωτίζει. Να είναι το ταινία. Δεν την έχω κολλήσει. Απλώς την έχω ακουμπήσει στο τραπέζι. Θα την κολλήσω τις επόμενες μέρες όταν θα έχω 100% βεβαιωθεί ότι εκεί θέλω να μπει. Ένα ακόμα τεχνολογικό gadget που αφορά την Μπέμπα είναι η ενδοεπικοινωνία της. Είναι της Philips αυτή η ενδοεπικοινωνία. Αυτή εδώ την πήραμε από το Baby City και αυτό το αφήνεις δίπλα στο δωμάτιο του μωρού. Έχει και μικρόφωνο έξτρα και καταγράφει εκτός από τον ήχο και θερμοκρασία. Και αυτό εδώ είναι που το παίρνεις εσύ, ή το έχεις πάνω σου ή το έχεις στο χώρο που κάθεσαι. Και αν κλάψει το μωρό, ακούγεται εδώ και μπορείς να αλλάξεις την ευαισθησία. Και με το που το έβαλα στην πρίζα, αφού δούλεψε με τη μία, είναι πολύ καλό. Και επίσης μπορείς να χρησιμοποιείται και σαν walkie-talkie. Μπορείς από εδώ να μιλήσεις. Πατάς talk και μιλάς και ακούγεται από εκεί. Και επίσης εδώ σου γράφει και τη θερμοκρασία που έχει ο χώρος του μωρού και μπορείς να βάλεις και αλάρμ σε περίπτωση που ζεσταθεί πολύ ο χώρος του μωρού ή κρυώσει, να σε προειδοποιήσει. Πολύ χρήσιμο. Να, αυτό είναι το κουτί της ενδοεπικοινωνίας. Επειδή το έδειξα σε ένα Instagram story και με ρωτήσατε, ναι, είναι, λειτουργεί πολύ καλά και εύκολο. Το βάζεις στην πρίζα και δουλεύει. Τέλεια. Η Μπέμπα είναι εκεί μέσα, η Μπέμπα. Ξύπνησε. Βλέπετε χεράκι. Πείνασε. Κουτί, κουτί, κουτί. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε ένα σχόλιο από κάτω τι από αυτά σας άρεσε πιο πολύ, τι σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον. Αν θέλετε να κάνω, θα το κάνω, αλλά πείτε μου κι εσείς ότι ναι, πώς και πώς το περιμένω. Ας πούμε να το βιάσω, ας πούμε να το ανεβάσω πιο γρήγορα το βίντεο για τα φώτα. Και αν θέλετε για κάτι άλλο να κάνω κάτι πιο αναλυτικό, επίσης γράψτε σχόλιο από κάτω. Επίσης, αν έχετε κάποια πρόταση, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεν το βάλαμε, οτιδήποτε. Προτείνετε το από κάτω. Ακούμε πάρα πολύ τα σχόλιά σας, πάρα πολλά πράγματα που προτείνατε τα εφαρμόσαμε και γι' αυτό λόγο ακόμα μπορεί κάτι να πούμε wow, τι τέλεια ιδέα και να πούμε ωραία, να το πάρουμε αυτό ή να το βρούμε και να το ψάξουμε κτλ. Ίσως να ταιριάζει. Ή μπορεί απλώς να δώσετε μια ιδέα και από εκεί εμείς να το ψάξουμε και να εξελιχθεί σε μια άλλη ιδέα. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε και τη Leroy Merlin που υποστηρίζει αυτή τη σειρά βίντεο με την ανακαίνιση σπιτιού. Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια από αυτά που είδατε σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να τα βρείτε στα Leroy Merlin. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλιά πολλά. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!